με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε το μάθημά μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είμαστε σελίδα 861, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Ιώτα Δέλτα 861. Κατ' εκείνον των καιρών ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την φήμην του Ιησού και είπε προς τους δούλους αυτού: ούτως είναι Ιωάννης ο Βαφτιστής, ούτως αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμισεν αυτό. Διότι ο Ηρώδης λαβών τον Ιωάννη έδεσεν αυτόν και έβαλε εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Διότι έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης: δεν σοι είναι συν και χωρημένον να έχεις αυτήν. Και θέλω να θανατώσει αυτόν εφοβήθη των όχλων, διότι είχον αυτόν ως προφήτην. Ότε δε τελούντο τα γενέθλια του Ηρώδου, εχόρευσεν η θυγάτε της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσεν εις τον Ηρώδη. Όθεν με θόρκου ομολόγηση εις αυτήν να δώσει ό,τι αν ζητήσει. Η δε παρακινηθήσε υπό της μητρός αυτής, δώσμη, λέγει, εδώ επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαφτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς. Δια τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους προσέταξε να δοθεί και πέμψας αποκεφάλισε τον Ιωάννη εν τη φυλακή και εφέρθη η κεφαλή αυτού επί πίνακη και δόθη στο κοράσιον και έφερεν αυτήν προς τη μητέραν αυτής και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού εσήκωσαν το σώμα και έθαψαν αυτό και ελθόντες απήγγειλαν τούτο εις τον Ιησούν. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον την κατηδίαν και ακούσαντες οι όχλοι εκολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Κι ότε εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώσους αυτών. Αμήν. Κατ' εκείνον των καιρών ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την φήμην του Ιησού. Παρότι δεν τον είχε γνωρίσει προσωπικώς, εν τούτης η φήμη του Κυρίου είχε φτάσει στα μέρη του Ηρώδη, μία φήμη που αφορούσε το κήρυγμα και τα θαύματα τα οποία έκαμε. Και η αλήθεια είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν κάποιος ζει μόνο για τη δόξα του Θεού και επιποθεί να κάνει το έργο του Θεού μόνο για τη δόξα του Θεού, χωρίς να έχει καμία αντιάθεση προβολής, είναι βέβαιον ότι ο Θεός θα τον συστήσει. Είναι απόλυτα σίγουρο αυτό. Ο Κύριος με τα πάσης επιμελίας επεδίωκε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να απομακρύνεται από τους όχλους για να μην τον κάνουν βασιλιά. Αν και ήταν. Και αυτό το περπάτημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στη γη αποτελεί για εμάς παράδειγμα προς μίμηση. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τα λόγια του Ιησού, του Κυρίου μας, αλλά είναι και το περπάτημά Του. Είναι και οι κινήσεις Του. Δεν είναι μόνο αυτά που έλεγε. Είναι και ο τρόπος που τα έκανε. Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο που έλεγε, είναι ο τρόπος που τα έλεγε, το ύφος και το ήθος με το οποίο τα έκαμε όλα αυτά. Με το περπάτημά του, με τον τρόπο ζωής του, δίνει σε εμάς παράδειγμα και δρόμο. Τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο στην ένωση με τον Θεό. Γιατί για να φτάσει κανείς στην ένωση με τον Θεό πρέπει να περάσει πρώτα από την πράξη. Πράξη, θεωρία, δηλαδή αρχίζει να βλέπει και στο τέλος ένωση. Αυτή είναι η σειρά. Και ο Κύριος με τη διδασκαλία του έπρατε, κήρυτε και ενωνόταν με τον Θεό, με τον Πατέρα. Το αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να συμμαρτυρεί στο έργο του, στους λόγους του. Και αυτό είχε ως επακόλουθο να ακουστεί η φήμη του Ιησού στον Ηρώδη. Είναι σαν κάποιος σήμερα χριστιανός που εργάζεται το έργο του Θεού, κάποιος κήρυκας, να συμμαρτυρεί τόσο πολύ στο έργο του ο Πατέρας Θεός, ώστε να το μάθει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάποιος υπουργός. Υψηλά λοιπόν σημαίνοντα πρόσωπα, όπως ο Ηρώδης, ο οποίος είναι μια φοβερή εξουσία την εποχή εκείνη, μαθαίνουν
για τη φήμη του Ιησού. Και είπε ο Ηρώδης προς τους δούλους αυτού: «Ούτος είναι Ιωάννης ο Βαπτιστής, ούτος ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμεις εν αυτό». Όταν ένας άνθρωπος γνωρίζει ότι κάνει πράγματα τα οποία είναι έξω από το θέλημα του Θεού, τότε οι τύψεις της συνειδήσεως τον χτυπούν και τον βασανίζουν μέχρι στο σημείο που να παραλογίζεται. Λέει, αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός ο οποίος εφώνευσε, φοβείται εκείνο που εφωνεύθη. Εδώ βλέπουμε το παράλογο της υποθέσεως. Δεν είναι όμως τυχαίο, γιατί όταν κάποιος πάει κόντρα στο γεγραμμένο λόγο, κόντρα στο Πνεύμα το Άγιον, είναι βέβαιον ότι ο λίγον κατ' ο λίγον θα οδηγηθεί σε παράλογα συμπεράσματα. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, εμάς σαν χριστιανούς ο Χριστός μας άφησε το Ευαγγέλιο, το Λόγο των Γεγραμμένων, και ξέρουμε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η πλήρης τροφή. Δια του Ευαγγελίου σωζόμεθα, δια του Ευαγγελίου παρηγορούμεθα, ενισχυόμεθα δια Πνεύματος Αγίου. Ο Ηρώδης είχε έναν κήρυκα της δικαιοσύνης δίπλα του. Θα δούμε πώς του συμπεριφέρθηκε. Το αποτέλεσμα είναι τώρα να θεωρεί ότι αναισθήθη, ότι στο πρόσωπο του Ιησού δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν πάει καθόλου ο νους του ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Σαν να μην άκουσε ποτέ κήρυγμα του Ιωάννη. Και ο Ηρώδης γνώριζε πάρα πολύ καλά το κήρυγμα του Ιωάννη. Και αυτό που τον αφορούσε προσωπικά, αλλά και γενικότερα το κήρυγμα του Ιωάννη εγνώριζε. Παρόλα αυτά, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων τον οδήγησε στο να μην μείνει μέσα του τίποτα από τη σπορά που έκανε ο Χριστός μας, ο Κύριός μας. Είναι αυτό που λέει γραφή, ότι αν ο Λόγος του Θεού πέσει στην οδό, τότε έρχονται τα πετεινά του ουρανού, αρπάζουν τη θυσία και είναι σαν να μην άκουσε ποτέ, σαν να μην εννόησε τίποτα. Και αυτό το εκμεταλλεύονται τα πετεινά του ουρανού. Ποιοι είναι τα πετεινά του ουρανού? Οι κακοί λογισμοί, τους οποίους παίρνει ο διάβολος, οι οποίοι τι έρχονται να κάνουν? Να αρπάξουν τη σφορά. Πότε βρίσκουν έδαφος οι κακοί λογισμοί για να αρπάξουν τη σφορά? Όταν ο ακροατής του λόγου εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Και ο Ιωάννης, ο Ηρώδης, δυστυχώς ήταν βασιλιάς, απολάμβανε δηλαδή την εξουσία, την δύναμη, αλλά και όλες τις σαρκικές απολαύσεις, είτε υπό τη μορφή των εδεσμάτων, όντας γαστρίμαργος, είτε τις φιλίδωνες, τα φιλίδωνα πάθη, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, κατόρθωσε τελικά να πνίξει το Λόγο του Θεού, ο οποίος εσπάρει και στη δική του την καρδιά. Βγαίνει λοιπόν αυτό το συμπέρασμα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προσέξει στα υπό του Πνεύματος του Αγίου λεγόμενα, ότι αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Μας περιγράφει ο Ματθαίος την ιστορία επακριβώς. Είναι σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί, το Λόγο του Θεού να τον διαβάζουμε επακριβώς και κατά σειράν. Γιατί λέγει ο Λουκάς σε εκείνον τον οποίο απευθύνεται ο λόγος, ότι ταύτα σου τα γράφω και στα εκθέτω κατά σειράν. Για ποιο λόγο κατά σειράν? Δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Είναι σαν να του λέει ότι αν δεν τα πάρεις τα πράγματα με τη σειρά, αν δεν πάρεις το Ευαγγέλιο με τη σειρά, δεν πρόκειται να γνωρίσεις τη βεβαιότητα της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι αδύνατον. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να σε βεβαιώσει και να σε πληροφορήσει για την αλήθεια των γεγραμμένων, για την αλήθεια των συμβάντων.
Λέει στο τρία εδάφιο λοιπόν εξιστορών δια πνεύματος Αγίου ο Ματθαίος, διότι ο Ηρώδης συλλαβών τον Ιωάννην έδεσεν αυτόν και έβαλεν εν φυλακή. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε καθόλου, απέναντίας θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα προσοχή στις λέξεις. Συνέλαβε αυτόν, έδεσε αυτόν, έβαλε αυτόν εις φυλακή. Έχουμε μία σάλπιγγα, τον Ιωάννη. Και εκείνος που ακούει το λόγο, εν προκειμένου ο Ηρώδης, αποφασίζει να τον δέσει. Ποιον πάει να δέσει? Τον κήρυκα της δικαιοσύνης. Τι ακριβώς δηλαδή πάει να κάνει? Πάει να δέσει εκείνον που προσπαθεί να τον λύσει. Αυτό πάει να κάνει. Γιατί πάει να τον δέσει? Διότι είναι ενοχλητικός. Γιατί είναι ενοχλητικός? Διότι λέει την αλήθεια. Και ποιο είναι το πρόβλημα της αληθείας? Συνήθως είναι επώδυνη. Αλλά τα αποτελέσματά της είναι θαυματουργά. Εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, εάν, κοιτάξτε προϋποθέσεις τώρα, εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, θα γνωρίσετε την αλήθεια. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από τι θα σας ελευθερώσει? Από πάθη, από επιθυμίες, από έμονες ιδέες, από μάταια και ανοφελή πράγματα που ο κόσμος αυτός προσφέρει, από φαντασιώσεις, από τις μεθοδίες του διαβόλου, κατά πάντα. Εκείνος όμως αποφασίζει να δέσει τον κήρυκα της δικαιοσύνης και επιπλέον λέγει παραπέρα και έβαλεν εν φυλακή. Να του κλείσουμε το στόμα. Να μην ακούμε τη σάλπιγγα να ηχεί. Δεν θέλουμε να ακούμε πράγματα ενοχλητικά. Και λέγει η Γραφή διαστόματος του Αποστόλου Παύλου ότι εν υστέρης καιρής οι άνθρωποι και στην Εκκλησία ακόμη θέλουσιν επισορεύσει εις αυτούς διδασκάλους γαργαλιζόμενους την ακοήν, οι οποίοι δηλαδή θα προφέρουν διδασκαλίες οι οποίες γαργαλίζουν την ακοή, δηλαδή ευχάριστα πράγματα. Ανάβα και βοδού, ο Θεός είναι αγάπη, η χάρις του Θεού. Τα εδάφια που λένε με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, στην άκρη. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου για να μην λάβει κανείς το στέφανό σου, στην άκρη. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, στην άκρη. Ζήτητε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό ανεφ, του οποίου δεις δύνατε να είδε το πρόσωπο του Κυρίου, στην άκρη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την συμμετοχή του ανθρώπου, με την προσπάθεια του ανθρώπου, το αποσιωπούμε. Τα ρίχνουμε όλα στον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός να μας αναζωπηρώσει, το κλασικό, το οποίο ακούγεται το τελευταίο καιρό, ο Κύριος θα μας αναζωπηρώσει, ο Κύριος. Πού το λέει αυτό? Έχεις δει πουθενά να λέει μέσα ο Κύριος να σε αναζωπηρώσει? Ένα πράγμα βλέπουμε μέσα στη Γραφή. Ένα, δεν βλέπουμε πολλά. Τέκνο Τιμόθεε, μην αμέλει να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο είναι εσύ. Θα πρέπει δηλαδή να κάνεις εσύ πρώτα την προσπάθεια. Να κάνεις εσύ την κίνηση και στην αδυναμία σου, αλλά και στην προθυμία σου παράλληλα, θα φανερωθεί η δύναμη του Κυρίου και θα σε βοηθήσει. Βεβαίως και ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το λέει η Γραφή. Ανεβε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Αυτό όμως δεν μου το λέει ο Κύριος για να μην κάνω τίποτα και να είμαι αργός και να περιμένω τα πάντα από τον Θεό χωρίς να δίνω ένα μήνυμα ενδιαφέροντος και προθυμίας προς τον ουρανό. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει πάντοτε συνεργεία Θεού και ανθρώπου. Πρέπει να συνεργαστούν δύο θελήσεις. Η θέληση του ανθρώπου και η θέληση του Θεού. Αν αυτές οι δύο θελήσεις δεν συνεργαστούν, αν δεν συνευρεθούν, δεν μπορεί να υπάρχει καρπός, δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Όπως και μία γυναίκα, αν δεν συνευρεθεί με τον άνδρα της, δεν πρόκειται να τεκνοποιήσει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα πνευματικά. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να κάνει πρώτος μία κίνηση. Το λέει και ο Ιάκωβος.
Πλησιάσατε τον Θεόν και εκείνος τι θα κάνει? Θα σας πλησιάσει και αυτός. Πλησιάσατε τον Θεόν και θέλει πλησιάσει αυτός εσάς. Τι θέλει ο Θεός να δει? Την διάθεση, την προθυμία. Δεδομένης της αδυναμίας. Αλλά τον ενδιαφέρει το Θεό να δει προθυμία. Είδε ο πατέρας τον άσο του να επιστρέφει. Είδε την επιθυμία. Είδε ότι ήλθε σε αυτόν. Δεν τον άφησε να διανύσει όλη την απόσταση. Αλλά εκεί από ψηλά μακριά που τον έβλεπε, τον είδε που επέστρεφε. Είδε δηλαδή τη διάθεσή του. Αλλά είδε ότι ήταν πτώμα στην κούραση. Είδε ότι ήταν ερακέντος. Είδε ότι ήταν άρρωστος. Και κατάλαβε ότι ναι μεν θέλει, αλλά δεν μπορεί. Το πνεύμα όμως είναι πρόθυμο. Η σάρξη είναι ασθενής. Αλλά προσέξτε αδελφοί, είναι φοβερός πνευματικός κανόνας αυτός. Το οποίο μακάρι να ισχύει και σε εμάς. Μακάρι να μπορέσω σήμερα να πω: Κύριε, το πνεύμα πρόθυμο. Η σάρξ όμως ασθενής. Το πνεύμα είναι όμως πρόθυμο. Μην τονίζουμε την ασθενή σάρκα. Η σάρξ είναι ασθενή. Το ξέρει ο Θεός και το αποδέχεται. Το ερώτημα είναι: το πνεύμα είναι πρόθυμο? Η σάρξ είναι ασθενής. Αν το πνεύμα είναι πρόθυμο, τότε ο Θεός θα δώσει παράταση και στη σάρκα, θα δώσει ενδυνάμωση στη σάρκα. Αυτό έκανε και στον άσο το Υιό. Τον βλέπει να επιστρέφει, σου λέει δεν θα αντέξει. Και δραμών ο πατήρ προς αυτόν. Δραμών τι σημαίνει? Σπέβδον με τορμής. Κατεφύλησε αυτόν. Ενυγκαλίστη αυτόν. Αυτό είναι. Δεν είναι ένας σκληρός πατέρας. Όχι, θα επιστρέψεις και θα μπεις στην πόρτα. Αν μπεις στην πόρτα, τότε θα σ' αγκαλιάσω. Βλέπει την διάθεση, σταθμίζει την αδυναμία και κάνει την κίνηση που σπάει την καρδιά του ασώτου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται εις αυτόν, τι σημαίνει έρχεται εις αυτόν, έχει επίγνωση της αθλειότητός του και πλησιάζει τον Θεό με αυτή την επίγνωση, ότι είμαι άθλιος. Και ο Θεός τι κάνει εκεί? Συγκινείται. Θα έλεγε κανείς ότι συντρίβεται η καρδιά του. Χαίρεται, πάει και τον αγκαλιάζει. Και του χαρίζει δακτυλίδιο, νέα στολή, νέα παπούτσια, δηλαδή νέο περπάτημα, νέα μυαλά, σαν να λέμε. Δόξα στο Θεό. Τον έδεσε λοιπόν και τον έβαλε στη φυλακή. Για ποιον λόγο? Δια Ηρωδιάδα, την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Κάποιο πάθος, κάποια επιθυμία, κάποια άτακτη κίνηση της ψυχής, κάποιο επιθετικό κίνημα της καρδιάς βάζει τον προφητικό λόγο στην άκρη. Διότι είναι ενοχλητικός. Διότι του λέει όχι. Διότι του λέει μη. Δεν σε συμφέρει. Δεν είναι για το καλό σου. Είναι παγίδα. Όχι, θα του κλείσουμε το στόμα της Άλπιγκος. Όχι, είναι υπερβολικός. Είναι αυστηρός. Είναι βαρύς. Είναι ασήκωτος. Είναι όμως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είναι ένας προφήτης του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος επλήστην πνεύματος Αγίου Εκκυλίας Μητρός. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τα βάζει με τον Ηρώδη. Δεν είναι σε σύγκρουση με τον Ηρώδη. Ό,τι κάνει για τον Ηρώδη είναι γιατί τον αγαπά, δεν θέλει να χαθεί. Δεν είναι αδιάφορος για τον Ηρώδη. Γιατί το κάνει λοιπόν αυτό για την Ηρωδιάδα? Ένα πάθος. Εδώ είναι μια γυναίκα. Τα πάθη όμως είναι ποικίλης μορφής. Πολλά πάθη, διάφορα πάθη. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν αποφασίζει να τον δέσει, να τον φυμώσει και να τον συλλάβει. Και χάνει την ευκαιρία της ζωής του. Χάνει την ευκαιρία της ζωής του γιατί πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί, να ξέρουμε ότι ο προφήτης, ο προφητικός λόγος δηλαδή, εν προκειμένου, είναι πάντοτε, από τότε και σήμερα, είναι ο πρόδρομος της ελεύσεως του Χριστού. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αποδεχθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τον προφητικό λόγο, δεν μπορεί να γευθεί την επίσκεψη του Χριστού στη ζωή του. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Και το κήρυγμα του Πνεύματος του Αγίου, που αποτελεί πρόδρομο, δηλαδή είναι ένα κήρυγμα που ετοιμάζει την οδόν του Κυρίου, είναι το κήρυγμα της μετανοίας πάντοτε.
Γι' αυτό όταν ακούμε κίνημα μετανοίας, μη σφίγγει η καρδιά μας, αλλά να ανοίγει, γιατί αν αφήσουμε αυτό το κήρυγμα της μετανοίας να μας ποτίσει μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, τότε θα γίνει τέτοιο έργος καθαρισμού μέσα στην ψυχή μας, ώστε ο Κύριος θα κάνει επίσκεψη. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Ετοιμάσετε την οδό του Κυρίου. Εάν την ετοιμάσετε αυτήν την οδό, εάν αποδεχτείτε το κήρυγμα της μετανοίας και δεν πείτε βαρύς ο λόγος ούτως, τότε η δόξα του Θεού, λέγει ο προφήτης, θα φανερωθεί και πάσα σάρξ που θα το δεχθεί το κήρυγμα, ομού θέλει ειδή. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκείνος που αποδέχεται το προδρομικό κήρυγμα της μετανοίας αρχίζει να βλέπει, αρχίζει να ακούει και να αντιλαμβάνεται. Δηλαδή αποκτά αισθητήρια για γυμνασμένα. Αρχίζει και του αποκαλύπτεται ο Θεός, του αποκαλύπτεται ο Χριστός. Και όταν κάποιος αρχίζει να γεύεται την αποκάλυψη, την άνωθεν αποκάλυψη, τότε πέφτουν τα δεσμά, όπως έγινε και με τον Πέτρο στη φυλακή. Ενεφανίστηκε ένας άγγελος και του πέσαν τα δεσμά. Αν του αποκαλυφθεί ο Χριστός, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Αν στην φανέρωση ενός αγγέλου πέφτουν τα δεσμά, πολλό δε μάλλον στην επίσκεψη του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί όλους μας σε μετάνοια. Και μας καλεί σε μετάνοια τι σημαίνει? Ότι σε δέχομαι όπως είσαι, έλα και φέρε μου τις αμαρτίες. Όλες όμως. Μη μου κρύψεις τίποτα. Είναι πολύ καλός, αδελφοί, ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός σαν κι αυτόν. Συγχωρών παράβαση, παραβλέπων ανομίαν. Δεν κλείνουν τα σπλάχνα του. Λέει ο προφήτης, ο Ιερεμίας στους θρήνους, έλεος Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν. Γιατί? Διότι τα σπλάγνα του και η κτιρμή του δεν εξέλιπον, δεν στέρεψαν. Πάντοτε ο Κύριος δέχεται εκείνον που μετανοεί. Δυστυχώς εδώ ο Ιωάννης όχι μόνο δεν μετανόησε, αλλά φρόντισε να κλείσει το διακόπτη. Φρόντισε να κλείσει το φως που είναι ο λόγος. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Φυλακίζει τη σάλπιγγα εξαιτίας ενός πάθους. Χάνει τον ουρανό, χάνει την επίσκεψη του Χριστού, ενώ ο τελώνης δεν έχασε την επίσκεψη του Χριστού, αλλά έφυγε εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος. Ο Ζακχαίος, όλη η Ιερουσαλήμ τον καταργέται. Έχει κατακλέψει τους πάντες και τα πάντα. Και αυτός θα δει τον Χριστό να έρχεται στο σπίτι του, να του αλλάζει τη ζωή. Το κήρυγμα της μετανοίας, αδελφοί, μεγάλη υπόθεση. Το πιο ευαγγελιστικό κήρυγμα είναι το κήρυγμα της μετανοίας. Τα πιο ευαγγελιστικά χαρμόσυνα κηρύγματα είναι τα ελεγκτικά. Γιατί πίσω από τον έλεγχο κρύβεται και εν τέλει φανερούται η αγάπη του Θεού, το ενδιαφέρον του Θεού. Όταν εγώ, ας πούμε, μαλώνω, ας πούμε, καμιά φορά τη Γεωργία γιατί κάνει καμιά τρέλα, και έχουμε πει παράδειγμα, φανταστείτε τώρα ένας μπαμπάς ή μια μαμά να δει το 5χρονο, 6χρονο παιδάκι της να ισορροπεί στα κάγκελα και να κάνει ισορροπία εδώ 5 μέτρα από κάτω. Δεν θα το βουτήξει και θα το τραβήξει το αυτί και θα του ρίξει μία από πίσω? Υπάρχει κανένας από εμάς να πει, για κοίταξε μια μάνα που είναι άσπλαχνη? Κανείς δεν θα το πει. Αλλά τι θα πει? Κοιτάξτε πόσο το αγαπάει το παιδί της, τρόμαξε η κακομοίρα, θα πει. Έτσι πρέπει να τον παίρνουμε και εμείς τον έλεγχο του Θεού. Και έλεγχος Θεού δεν σημαίνει τσεκούρι. Έλεγχος Θεού σημαίνει τι? Ακτινογραφία. Όταν πάμε στον γιατρό να κοιταχτούμε και μας λέει βγάλε μία ακτινογραφία, γιατί μας τη βγάζει? Να κάνουμε έναν έλεγχο θώρακο, σου λέει. Δεν σου λέει θα κάνουμε ένα τσεκούρωμα θώρακος. Αλλά σου θα κάνουμε έναν έλεγχο θώρακος. Δηλαδή, τι υπάρχει μέσα εκεί? Μήπως υπάρχει καμιά σκιά? Μήπως υπάρχει υγρό? Έλεγχος είναι. Δηλαδή, μια ενδοσκόπηση, μια εξέταση της πραγματικότητας. Δεν θέλουμε να ξέρουμε την πραγματικότητα. Μα μόνο να γίνει η διάγνωση θα έλθει και η θεραπεία. Αν δεν γίνει η διάγνωση, τότε πώς θα ξέρω αν η φαρμακευτική αγωγή που μου συστήνεται είναι η σωστή? Ευχαριστούμε τον Θεό. Για την Ηρωδιάδα λοιπόν έγιναν όλα αυτά. Λέει στο 4 εδάφιο, τι του έλεγε ο Ηρώδης που τον ενόχλησε τόσο πολύ ώστε να τον κλείσει φυλακή?
Έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης, «Δεν σοι είναι συγκεχωρημένος να έχεις αυτή. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις σχέση με αυτή τη γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται να την παντρευτείς αυτή τη γυναίκα. Γιατί? Διότι είναι παντρεμένη. Δεν μπορείς να κάνεις δεύτερο γάμο. Δεν επιτρέπεται. Είναι παράβαση το λόγο του Θεού. Μα στην τάδε εκκλησία κάνουν δεύτερο γάμο. Είναι μια εκκλησία της παράβασης. Τι θα κάνουμε? Ποιος άνθρωπος του Θεού, ποιος γνήσιος δούλος του Θεού θα παραβεί την ευαγγελική εντολή του Χριστού μας, που λέει ότι όποιος παντρευτεί γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός? Ποιος άνθρωπος που έχει φόβο Θεού θα τολμήσει να κάνει δεύτερο και τρίτο γάμο? Ποιος? Μα κατ' οικονομίαν να κάνουμε παράβαση στο Ευαγγέλιο, μη γέννητο. Από πού και ως πού? Εμείς είμαστε οικονόμοι της χάρητος του Θεού για να κρατούμε αυτή την οικονομία, όχι να την προσταφερούμε κατά το δοκούν ή για να ασκούμε διπλωματία. Και ο Ιωάννης, παρότι ο Ηρώδης είναι βασιλεύς, εν τούτης δεν συστέλλεται να πει την αλήθεια. Όχι γιατί δεν τον αγαπάει, απέναντίας. Επειδή τον αγαπάει και ενδιαφέρεται. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή τη γυναίκα. Πού βρήκε τη δύναμη? Πού βρήκε την παρησία? Μα είναι προφήτης, αδελφέ. Πού έγινε προφήτης? Μα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, αδελφέ. Πού απέκτησε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου? Εν τη ερήμο. Τι έκανε εκεί στην έρημο? Ασκήτω. Δηλαδή τι είπα να πει ασκήτω? Πολεμούσε τον εαυτόν του. Δηλαδή προσευχόταν, νίστευε, ξαναπροσευχόταν, ξανανίστευε, μακριά από τους θορύβους του κόσμου, μακριά από την κοσμικότητα. Μα πώς είναι δυνατόν ένας προφήτης να του μιλήσει ο Θεός, αν είναι για παράδειγμα μπροστά σε μια τηλεόραση? Πώς είναι δυνατόν τώρα, τον εαυτό μου θα κοροϊδέψω? Είναι το λιγότερο μπορώ να πω. Αποκλείεται, αδελφέ, αν θέλει ο Θεός να το κάνει? Κανείς δεν αποκλείει τίποτα. Κατ' εξαίρεση και τις πέτρες ο Θεός μπορεί να σηκώσει. Αλλά είναι δυνατόν όμως κάποιος να έχει επαφή με τον Θεό και να ερωτοτροπεί μετά του κόσμου? Είναι δυνατόν κάποιος να κηρύττει την Τετάρτη, την Τρίτη και την Κυριακή, να βλέπει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, από μπάσκετ μέχρι, ξέρω εγώ, western και καουμπόικα? Αν πεις είναι αμαρτία, αδερφέ, δεν λέω ότι είναι αμαρτία. Αλλά δεν μπορεί όμως κάποιος να έχει τα αισθητήρια γυμνασμένα όταν μέσα του η ψυχή γεμίζει με μάταια, με ανοφελή και με κοσμικά. Εκτός και αν αρέσκεται στο να στουρδοκαμιλίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Όχι Πνεύματος ανθρωπίνου, είναι Πνεύματος Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιον αγιάζει τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος θέλει πράγματι να αγιαστεί και να αγωνιστεί για την αγιότητα, βεβαίως εκεί θα γίνει σκεύος τιμίας χρήσεως εύχριστον πράγματι. Και τι κάνει ο Ιωάννης? Δεν του αρέσουν τα γαλακτομπούρεκα του Ιωάννη? Δεν του αρέσουν οι μουσακάδες? Δεν του αρέσουν τα παϊδάκια? Είναι αμαρτία να τρώει κάτι παϊδάκια? Είναι αμαρτία να κάνεις αυτό, να κάνεις? Τίποτα δεν είναι αμαρτία. Όχι βέβαια, δεν είναι. Γιατί αυτός το κάνει και έχει φαγωθεί να τρώει ακρίδες και μέλι άγριο? Γιατί? Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η εγκράτεια, η νηστεία, δια της εγκρατείας και δια της νηστείας ο άνθρωπος αποκτά αυτοπιθαρχία. Και ο άνθρωπος που αποκτά αυτοπιθαρχία μέσα εκεί στην έρημο, που πολεμάει τον εαυτόν του, που πολεμάει τα θέλω του, δεν είναι αμαρτία να φάσει ένα γαλακτομπούρικο. Ο Ιωάννης όμως δεν το επέλεγε. Επέλεγε τις ακρίδες. Γιατί? Διότι έκαμε εκκοπή ιδίου θελήματος. Και θα μου πείτε ότι αυτά είναι ψηλά γράμματα ίσως. Πράγματι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τον βαπτιστή Ιωάννη, για τον προφήτη του Κυρίου, ο οποίος τι έκανε? Είχε μπει σε αυτόν τον αγώνα ώστε να είναι απερίσπαστος
από οτιδήποτε επίγειο, ακόμη και αν δεν είναι παράνομο. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι σημαντικό να το καταλάβω πρώτος εγώ αυτό. Μην νομίζετε ότι εγώ αυτά που λέω είμαι εκεί που πρέπει. Έτσι. Τον εαυτό μου μαστιγώνω αυτή την ώρα, σας το εξομολογούμε. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε αισθητήρια γυμνασμένα και να ακούμε την φωνή του Θεού καθαρά και με μεγαλύτερη συχνότητα, θα πρέπει να κοπεί από το λεξιλόγιό μας το ερωτήματα του τύπου «Αδελφέ, είναι αμαρτία, πού το γράφει?» Αυτά οι πνευματέμφοροι, οι πλήρης πνεύμα του Αγίου δεν ασχολούνται καθόλου με τέτοιες ερωτήσεις. Τι είναι κακό, αδελφέ? Μα δεν είναι θέμα κακού. Δεν είναι κακό. Είναι αμαρτία? Όχι, δεν είναι αμαρτία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στην έρημο για να αρχίζει να ρωτάει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Είναι στην έρημο έτσι ώστε, πολεμώντας τον εαυτό του, μπαίνοντας στην νηστεία, να καταπιεί το θέλημά του για να εκβληθεί από μέσα, από την καρδιά του και από το σώμα του και από το στόμα του το θέλημα του Θεού. Θέλει να είναι ένα σκεύος του Κυρίου. Θέλει το θέλημά του να είναι ταυτισμένο με το θέλημα του Θεού. Και αυτό χρειάζεται αγώνα. Και αυτό χρειάζεται έρημο. Στην έρημο υπάρχουν στερήσεις. Στην έρημο υπάρχει μοναξιά. Αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους του Θεού. Υπάρχει ησυχία. Τι να την κάνουμε την ησυχία? Ο προφήτης μας λέει τι να την κάνουμε την ησυχία. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλει είστε η δύναμή σας. Δυνατός σε τι? Να πολεμώ τα θέλω μου. Να ξεριζώνω τις πίκρες μου. Δύναμη να μπορώ να συγχωρώ εκείνος που με κακολογεί, εκείνο που με βλέπει με μισομάτι. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θελήστε η δύναμή σας. Εκεί λοιπόν ο Ιωάννης βρήκε αυτή την απαράμιλη παρησία να ελέγχει τον Ηρώδη, ο οποίος μπορεί να τον εκτελέσει, όπως και θα κάνει. Δεν φοβάται μήπως τον εκτελέσει? Οι άνθρωποι του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, που πραγματικά γεύονται την παρουσία του Θεού, δεν φοβούνται ούτε εκτελέσεις, ούτε ασθένειες, ούτε ανεργίες, ούτε διωγμούς, ούτε φτώχες. Γιατί δεν τα φοβούνται αυτά? Έπαψαν να είναι άνθρωποι? Έπαψαν να είναι ομοιοπαθείς με εμάς? Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι τόσο μεθυστική, τόσο απολαυστική η παρουσία του Θεού, που πραγματικά διώχνει το φόβο. Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου. Η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Όταν κάποιος μπαίνει σε αυτόν τον ωραίο αγώνα, αρχίζει σιγά σιγά να γεύεται την τελεία αγάπη. Και εκεί πέρα όλα μικραίνουν πολύ. Πόσο πολύ? Όσο τα εμίκρινε ο Παύλος. Πόσο τα εμίκρινε ο Παύλος? Ένας άνθρωπος ο οποίος εραυδίστην, ελιθοβολίστην, εις φυλακάς περισσότερων, εις σκόπους καθυπερβολήν, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσεράκοντα παραμία. Πώς τα λέει όλα αυτά? Πώς τα χαρακτηρίζει? Η ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται εις ημάς, εις υπερβολήν καθυπερβολήν, βάρος αιωνίου δόξης. Και εδώ πέρα βλέπουμε σε αυτά τα λόγια ένα συνδυασμό όρασης του μέλλοντος, ότι δηλαδή εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης, αλλά και μία υποβάθμιση των προβλημάτων του παρόντος, λέγοντας τι? Η ελαφρά ημών θλίψης. Αυτό κάνει η τελεία αγάπη του Θεού. Θέλεις να γευθείς, Κώστα, την τελεία αγάπη του Θεού? Προσπάθησε να μιμηθείς τον Ιωάννη. Πρόσεξε, δεν μας λέει ο Θεός γίνε ο Ιωάννης. Δεν σου λέει ο Θεός να αλλάξεις προσωπικότητα. Δεν σου λέει να πάψεις να είσαι ο Κώστας ο Δραγιώτης. Μιμήσου τον Ιωάννη. Περπάτησε όσο μπορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται να γίνεις ο Ιωάννης ο βαφτιστής. Ας είσαι ο Κώστας ο μαθητής. Γιατί τους μαθητές ο Κύριος τους λαμβάνει κατηδίαν. Αυτό είναι.
Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Εμείς δεν θέλουμε τα μεγάλα, τα πολλά και τα φοβερά, αλλά έχουμε ανάγκη αυτή την παρουσία του Θεού, αυτή την αόρατη αίσθηση της παρουσίας του Θεού, η οποία διαβεβαιώνει τον άνθρωπο ότι είναι σε απόλυτη ασφάλεια. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, να διαφυλάξει τα διανοήματά σας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η διαφύλαξη των διανοημάτων, αυτό είναι το ζητούμενο. Η ειρήνη που τρέχει μέσα στην ψυχή και στη διάνοια του ανθρώπου και τον καθησυχάζει. Τη στιγμή είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός. Άρχοντες, λέγει, με περιεκύκλωσαν. Πλην όμως η καρδία μου δεν έπαυσε να μελετά τα προστάγματά σου. Γι' αυτό είχα ειρήνη. Δόξα στον Θεό. Και θέλω να θανατώσει αυτόν, εφοβήθη των όχλων, διότι είχον αυτόν ως προφήτην. Εδώ είναι το πρόβλημα των ανθρώπων. Είτε έχουν εξουσία είτε δεν έχουν. Εφοβήθησαν των όχλων. Αυτό είναι το πρόβλημα των πολιτικών. Το πολιτικό κόστος. Μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι και γενικότερα το πρόβλημα και των απλών καθημερινών ανθρώπων. Τι θα πούν οι άλλοι? Θα πάω στην εκκλησία. Μα αυτή είναι αιρετική στην Πεντηκοστή. Τι θα πούν οι άλλοι? Μεγάλο πρόβλημα το τι θα πούν οι άλλοι. Δεν φοβάται όμως τι θα πει ο Θεός. Του δίνει μια προσωρινή παράταση ζωής, όχι γιατί φοβήθηκε το Θεό, αλλά γιατί φοβήθηκε τους άλλους. Τον λαό, οι οποίοι τον είχαν ως προφήτη. Γιατί πράγματι την εποχή εκείνη ο Ιωάννης ήταν το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο της εποχής. Σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα. Ότι ο μοναδικός άνθρωπος που ήξερε τι γινόταν στα σπίτια της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ιουδαίας, της Γαλιλαίας, ήταν ο Ιωάννης. Διότι πήγαιναν προς τον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη στον Ιορδάνη, και τους λέγανε, του εξομολογούντο τις αμαρτίες τους. Ήξερε τα πάντα. Και το φοβερό, αγαπητοί αδελφοί, που πρέπει να γίνει μάθημα σε εμάς. Δεν έκανε ο Ιωάννης ούτε ένα θαύμα. Ούτε ένα θαύμα. Και όμως είχε μια τόσο μεγάλη αποδοχή. Και αν, αγαπητοί αδελφοί, οι όχλοι της Ιουδαίας, της Γαλιλαίας, είχαν αυτή την ωριμότητα να πλησιάζουν και να ανοίγουν την καρδιά τους σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε κάνει ούτε ένα θαύμα, πόσο μάλλον εμείς σήμερα που ξέρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν θα πρέπει να δίνουμε την προτεραιότητα στα θαύματα, αλλά πρώτα στη διδασκαλία, και μετά έχει ο Θεός και ξέρει εκείνος για τα θαύματα. Έχουμε βεβαιότερον τον προφητικών λόγο, θα φωνάξει ο Πέτρος και θα κραυγάσει. Και πότε το λέει αυτό ο Πέτρος? Είναι σοβαρό, αγαπητοί αδελφοί, πότε το λέει ο Πέτρος? Ακριβώς το προηγούμενο εδάφιο ενημερώνει τους αναγνώστες της επιστολής του ότι περί της παρουσίας του Κυρίου. Σας εγνωστοποιούμε, αδελφοί, την δύναμη και την παρουσία του Κυρίου. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι μάρτυρες της εκείνου μεγαλειότητος. Ακούσαμε φωνή, όντες με ταυτού εν το όρι του Αγίου, ούτως είναι ο Υιός μου. Είδαμε, ακούσαμε, γευθήκαμε. Φοβερές εμπειρίες. Και εκεί πέρα που το ακροατήριο, θα λέγει κανείς, ή οι αναγνώστες έχουν πάρει φωτιά και θέλουν να ακούσουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα, ξαφνικά τους βάζει ένα μαχαίρι και τους γιώνει από τόμος, λέγοντάς τους: έχουμε όμως, αδελφοί, βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Δεν έχουμε πάνω απ' όλα τις εμπειρίες. Δεν έχουμε πάνω απ' όλα τις οράσεις. Αυτές είναι πέραν έως πέρα αληθινές. Τις θέλουμε, τις έχουμε ανάγκη. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ, σαν να μας λέει ο Πέτρος σήμερα, δεν έχω βεβαιότερη την όραση που μου δείξε ο Κύριος, ούτε την εμπειρία μου επάνω στο όραση μεταμορφώσεως. Αλλά βεβαιότερον έχω τον λόγο των γεγραμμένων. Εδώ στηρίζομαι, πάνω απ' όλα. Και τα άλλα, τα άλλα αποτελούν για μένα μια παρακινητήριο δύναμη. Αλλά η βάση μου, ο στηριγμός μου είναι η Γραφή. Και ήθε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός αυτόν τον έσκατο καιρό
να μας βοηθήσει, να δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να βουτήξουμε μέσα στο γεγραμμένο λόγο και να μιμηθούμε τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος αν και προφήτης, με οράσεις, με εκστάσεις πνευματικές, θα πει το εξής φοβερό και μοναδικό: είδον τους λόγους σου και κατέφαγον αυτούς. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το λόγο Του, για τη διδασκαλία Του. Μας βάζει σε έναν πολύ ωραίο δρόμο, σε ένα ωραίο μονοπάτι που οδηγεί πού? Στο Πέλαγος. Όπως είναι τα ποταμάκια εκεί που πηγαίνουν, ποταμάκια, διάφορα έτσι παραπόταμοι. Και ξαφνικά όλοι αυτοί πού καταλήγουν? Σε ένα φοβερό Πέλαγος, στη θάλασσα, στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι. Να συνεχίσουμε, είμαστε στο 6ο εδάφιο. Ότε δε τελούνται τα γενέθλια του Ηρώδου, εχώρευσεν η θυγάτη της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσεν εις τον Ηρώδη. Εκστασιάστηκε ο Ηρώδης. Από τι? Από την επιθυμία των οφθαλμών. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει, αυτά είναι που τον απομακρύνουν από την ακρόαση του λόγου. Αυτά είναι που τον κάνουν να φημώσουν τη σάλπιγγα του Ευαγγελίου. Αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει. Είναι, ξέρω εγώ, να ακούσει ένα κήρυγμα και ακούει, ξέρω εγώ, το Strangers in the Night εκείνη την ώρα. Μπαπ, κάτσε να τα ακούσω, κάτσε να τα ακούσω. Εγώ τα λέω αυτά γιατί και εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα και επειδή τα βλέπω την ώρα, ας πούμε, που ακούω, ξαφνικά μπαπ, κολλάει το εκεί, λέω για κάτσε να τα ακούσω λίγο, κάτσε να τα ακούσω. Το ακούω. Μετά τι γίνεται? Πάω να προσευχηθώ, δεν νιώθω τίποτα. Ξέρα ύλα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, αδελφοί. Ούτε κανένας από εμάς είναι ο τέλειος, ο Άγιος που δεν έχει πέσει. Ό,τι λέμε, το λέμε από την πικρά μας πείρα. Δεν το λέμε ως επαΐοντες, δεν το λέμε ως αυθεντίες. Ως πεσμένοι άνθρωποι το λέμε. Ως ταλέποροι. Ως αδόκιμοι το λέμε. Δεν το λέμε ως προφήτες, ως πλήρης πνεύματος Αγίου. Δεν είμαστε. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό που μέσα από τα λάθη μας μας διδάσκει και εμείς μέσα από τα λάθη μας. Είναι προτιμότερο, αγαπητοί αδελφοί, τον αδελφό μας να το διδάσκουμε μέσα από τα λάθη μας, πιο ασφαλές, παρά μέσα από τις εκστατικές μας πείρες. Είναι προτιμότερο. Ασφαλέστερο για εμάς και καλύτερο και για εκείνον. Δόξα στο Θεό. Τα γενέθλια του Ηρώδου, λοιπόν, εχώρευσεν η θυγάτηρ της Ηρωδιάδος εν το μέσον και ήρεσε εις τον Ηρώδη. Άρχισε, λοιπόν, να λυκνίζεται κατά τρόπον προκλητικών. Και από την άλλη πλευρά ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, λέγει ότι η επιθυμία των οφθαλμών είναι έχθρα προς τον Θεό. Τι σημαίνει έχθρα? Διακόπτεται οι σχέσεις. Ενοχλείται ο Θεός. Αποθείται η παρουσία Του. Η επιθυμία των οφθαλμών. Αυτό λοιπόν το οποίο αρέσει στους οφθαλμούς, δεν αρέσει στο Θεό. Ήρεσαν λοιπόν στον Ηρώδη. Εκστασιάστηκε ο Ηρώδης. Ποιος Ιωάννης, ποιο κήρυγμα, τι εγκράτεια μου λέτε τώρα, τι νηστεία, τι ολονικτία, τι αλυσίδα προσευχής. Εδώ πέρα η Σαλόμη μας έχει κάνει άνω κάτω. Τα χάσανε όλα. Και η κατρακύλα, γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, να δούμε σελίδα στους παροιμίες, στη σελίδα 588, κάτι που το λέω αυτό για τους νέους και για τους άντρες γενικότερα, όχι μόνο για τους νέους. Ένα φοβερά εδάφια θα διαβάσουμε. Λέει στο 23 εδάφιο του σίγμα κεφαλαίου στις παροιμίες 23. Διότι λίχνος είναι η εντολή, ο Ιωάννης δηλαδή, ο προφήτης, ο προφητικός λόγος, και φως ο νόμος. Αυτό το νόμο θα βάλουμε, αδελφέ. Ναι, είναι φως ο νόμος. Είναι φως η αυστηρότητα αυτή της εντολής, μη το κάνεις αυτό. Τι είναι νόμος? Αυτό το μη το κάνεις. Είναι επικίνδυνο, σου λέει. Φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Γιατί μου τα λέει όλα αυτά ο Ιωάννης? Και γιατί μου τα λέει όλα αυτά ο αδελφός? Και γιατί επαναλαμβάνεται τόσο μονότονα και τόσο συχνά?
δια να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Μη ωρεχθείς το κάλος αυτής εν την καρδία σου. Πρόσεξε, μη σε εχμαλωτήσει. Και ας μη σε θυρεύσει δια των βλεφάρων αυτής. Μη σε εχμαλωτήσει με το βλέμμα. Γι' αυτό οι αδελφές, αδελφοί μου, παρακαλώ πολύ τις αδελφές, είτε μέσα στην εκκλησία, είτε έξω από την εκκλησία, να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Να προσέχουν, εγώ λέω μάλιστα για κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί αυστηρό, αλλά το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μην τον κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Και άμα έχεις και γαλάζια μάτια, και άμα είσαι καστανά, και άμα είναι λίγο το βλέμμα σου σπινθυροβόλο, του λες πλησίασέ με, πλησίασέ με. Μην τον κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Δηλαδή, άμα μου μιλάς, αδελφέ, να μην σε κοιτάω στα μάτια. Δεν εννοώ αυτό. Μην τον καρφώνεις τον άλλον. Πρόσεξε. Μην είσαι πολύ χαμογελαστή. Α, ναι, τι κάνεις, πώς είσαι. Θα πάω στο κηλικείο. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, και εγώ θα είμαι εκεί κατά στο διάλειμμα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Μα αδελφέ, εντάξει, εγώ του μίλησα και για τον Κύριο. Βέβαια, έτσι. Προσπαθεί να αποκοιμήσει τη συνείδησή σου. Του μίλησε για τον Κύριο. Όχι έτσι, αδελφοί. Προσοχή. Οι αδελφές, μεγάλη προσοχή, προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κοιτάνε τους άντρες. Όχι μόνο τους αδελφούς, αλλά και τους κοσμικούς. Μεγάλη προσοχή. Προσοχή στα χαμόγελα. Μην είναι τόσο πλατιά. Κάνε ένα μηδίαμα. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς. Δεν χρειάζεται να λάμπεις ολόκληρη. Δεν υπάρχει λόγος. Τι κάνεις, καλά συνάδελφε. Ναι, εντάξει, ωραία. Αδελφέ μου, δόξα στον Κύριο. Αμήν. Δεν χρειάζεται πολλά. Δόξα στον Θεό. Διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης καταντά της έως τμήματος άρτου. Η δε Μιχαλή στηρεύει την πολύτιμο ψυχή. Και κοιτάξτε, λέει στο 27. Δύνατε της να βάλει πύρη στον κόλπον του και τα ημάτια αυτού να μην καώσουν. Αυτό έπαθε ο Ιωάννης. Ο Ηρώδης. Κάηκε και ψήθηκε. Αυτό έπαθε. Αυτό του συνέβη. Και εμείς οι άντρες στον δρόμο πώς θα προχωράμε? Με χαμεκητία. Αν πεις, αδελφέ, τι είναι αυτά, τι χαμεκητία? Γιατί είναι ανάγκη να κοιτάω δεξιά και αριστερά? Αδελφοί, μπορεί να ακούγονται υπερβολικά αυτά. Εδώ πέρα δεν βλέπεις. Δηλαδή, κοιτάς ταμπέλες τα πάντα έξω. Όλα. Χαμός. Πήγαινε ίσια. Και την αδιάλειπτο προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Και άφησε και το πνεύμα το Άγιο να μιλάει ξένες γλώσσες. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Και άφησε το πνεύμα το Άγιο να μιλάει γλώσσες. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι άντρες να προσέχουν τον τρόπο, να προσέχουν πού ρίχνουν τα βλέμματά τους. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί με το καλλίγραμμο σώμα της καλονής να τους θυρεύσει. Οι δε γυναίκες μην προκαλούν. Και η ενδυμασία μας είναι προσεκτική. Βάζει, ας το πούμε, ένα μακρύ ψαλίδι, ένα μακρύ φουστάνι και μία ψαλιδιά μέχρι το δεξιό τεταρτημόριο, να το πούμε, να μην πω κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Και νομίζεις ότι επαγγέλλεσαι θεοσέβεια με αυτόν τον τρόπο? Ή ξέρω εγώ, βάζουν τώρα το καλοκαίρι διάφανα, ας πούμε, βάλε και ένα, όπως λέει η γυναίκα μου, αυτά τα μισοφόρια, δεν χρειάζεται να βλέπει ο άλλος. Ή βλέπω, βάζουν κάτι σιθρού και τα σουτιέν έξω όλα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Είναι δυνατόν? Θα πεις, γίνονται στην εκκλησία? Πώς δεν γίνονται? Γίνονται. Γιατί να προκαλέσουμε τον αδελφό? Γιατί να προκαλέσουμε τον ανύπαντρο? Γιατί να προκαλέσουμε τον κοσμικό? Πού ξέρεις εσύ ποιος κρύβεται πίσω από αυτόν, ναι, που σε βλέπει και σε ονειρεύεται ως σαν να είσαι ξερολούκουμο? Πώς ξέρεις που θα μπλέξεις? Πολύ προσοχή. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Είναι έσχατος καιρός και ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να καταπεί. Ποιον ζητάει να καταπεί? Τον Φιλίδωνο. Τον Φιλάρεσκο. Τον Νάρκισο. Αυτόν που έχει ερωτευτεί τον εαυτό του. Τι κούκλος είσαι? Ευτυχώς που δεν έχεις μαλλιά, είσαι κούκλος έτσι. Ή εσύ που έχεις μαλλιά, να είχα και μία φαβορίτα μέχρι εδώ, ή τα καρφάκια έτσι κάπως, ή κάτι τέτοια που κάνουν τώρα της μόδας. Λέω, τους βλέπω όλους αυτούς τα νέα παιδιά, λέω, κοίταξε ρε παιδί μου κάτι πράγμα, κάτι αδικίες, λέω, που υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε μαλλιά και κλαίμε, και άλλοι έχουν μαλλιά και δεν ξέρουν να τα χτενίσουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά επειδή πήραμε πολλή ώρα, σταματήσουμε εδώ, ο Κύριος να μας ευλογήσει.